τις πρώτες πληροφορίες των διαγωνισμών στα πλαίσια των εορτασμών των 100 χρόνων Ελεύθερης Καβάλας έδωσαν στη δημοσιότητα οι άνθρωποι του Δήμου Καβάλας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί φωτογραφίας, ταινίας μικρού μήκους, διηγήματος, ποιήματος, κόμιξ και τέλος μουσικής σύνθεσης. Οι κριτικές επιτροπές των διαγωνισμών αποτελούνται από γνωστούς καβαλιώτες, γνώστες των αντικειμένων, ενώ ο κύριος στόχος του Δήμου είναι η ενεργοποίηση και συμμετοχή μέσω της έκφρασης δημιουργικότητάς της νεολαίας της πόλης. Επιτρέψτε να επισημάνω για τους κριτές ότι όλοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο το οποίο θα κρίνουν και καταξιωμένοι στον χώρο της δουλειάς τους. Σκεφτείτε λιγάκι, είναι περίπου 20 κριτές για τους διαγωνισμούς και σε λίγο από τις 15 Οκτωβρίου υπάρχουν 10 με 20 εισηγητές αργότερα στα σεμινάρια τοπικής ιστορίας. Θέλω να πω με αυτό ότι σε αυτή την πόλη υπάρχει ένα πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό. Το δυναμικό αυτό όμως δεν νομίζω πως έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που έπρεπε και που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Ο διαγωνισμό της μουσικής σύνθεσης, είδατε ότι ο αριθμός των κριτών είναι μεγαλύτερος. Αυτό γιατί κατά τις υποδείξεις των ειδικών του κυρίου Ιούλιου Παπαδόπουλου, του διευθυντή του οδείου μας, τα πράγματα εκεί είναι πολύ πιο πολύπλοκα και πολύ πιο δύσκολα και γιατί οι άνθρωποι που θα κρίνουν και θα φέρουν, μάλλον οι άνθρωποι που θα δώσουν τις συνθέσεις τους, είναι συνθέτες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αναλάβει να μελοποιήσουν, θα αναλάβουν να μελοποιήσουν 6 στροφές από τον ύμνο στην ελευθερία του Σολομού και υπάρχει όρος μέσα στο διαγωνισμό ο ύμνος να τραγουδηθεί από χοροδία. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γι' αυτό, ειδικοί για επιμέρους τμήματα του διαγωνισμού. Οι διαγωνισμοί απευθύνονται σε όλους τους δημότες του Δήμου Καβάλας και όχι μόνο στους μαθητές όπως ίσως μπορεί να πάει το μυαλό σας. Σε περιπτώσεις όπου ενδεχομένως η ηλικία είναι δυνατόν να παίξει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο ή να δώσει ένα προβάδισμα σε κάποιους από τους συμμετέχοντες, στις περιπτώσεις αυτές αυτοί που θα συμμετάσχουν έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία, ας την πούμε α, για την ηλικία μέχρι των 18 ετών και μία δεύτερη κατηγορία για την ηλικία από 18 χρονών και πάνω. Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Τα έργα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 1η Απριλίου του 2013. Η διεύθυνση είναι η γνωστή διεύθυνση του Δήμου. Υπάρχει ιδιαίτερη ηλεκτρονική διεύθυνση και υπεύθυνη για τη λήψη των δημιουργιών και πληροφοριών είναι η κυρία Άννα Ντουνιάπη.